Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Τουρκία, η Τουρκία σχεδιάζει να αναπτύξει συστήματα εράμινας S-400 κατά μήκος των συνόρων με το Ιράκ ως προετοιμασία για την επερχόμενη στρατιωτική της επιχείρηση κατά των κουρδικών ανταρκτικών δυνάμεων στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Αυτή η κίνηση είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που ανακοίνωσε ο Ερντογάν μετά από συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 4 Μαρτίου, δεσμευόμενος να εξοντώσει οριστικά τους Κούρδους αντάρτες μέχρι το καλοκαίρι. Οι προετοιμασίες μας είναι έτοιμες να διαταράξουν τα σχέδια όσων προσπαθούν να υπονομεύσουν την Τουρκία, εγκαθιστώντας μια τρομοκρατία στα νότια σύνορά μας, παρατήρησε ο ίδιος, χρησιμοποιώντας ένα υποτιμητικό παιχνίδι λέξεων σε σχέση με το Κουρδιστάν. Επιπλέον, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε τον μακροχρόνιο στόχο της Τουρκίας να δημιουργήσει έναν διάδρομο ασφαλείας που θα εκτείνεται 30 έως 40 χιλιόμετρα στο Συριακό έδαφος, υποδεικνύοντας την πρόθεση να εδραιώσει την τρέχουσα τουρκική κατοχή στην περιοχή. Η τουρκική πρωτοβουλία για επίθεση αναμένεται να επιταχυνθεί μετά το Ραμαζάνι και φέρεται να είναι ένα μέτρο προστασίας των περιοχών από τεχνολογικά εξελιγμένες επιθέσεις από εξοπλισμένους με φορητά εντεροπορικά συστήματα Κούρδους αντάρτες από το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, PKK, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων με ντρόν καμικάζι, αναφέρει τουρκική πηγή. Ωστόσο, η τουρκική εφημερίδα δεν διευκρινίζει το σκεπτικό πίσω από την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου συστήματος έρευνας κατά μιας αντάρτικης ομάδας όπως το PKK, εγείροντας ερωτήματα για την αναλογικότητα. Το S-400 είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα αμυντικά συστήματα που υπάρχουν και προορίζεται να αντιμετωπίσει υψηλού επίπεδου εναέριες άπειλες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από μαχητικά αεροσκάφη, σε σύγκριση με απλούστερα, εμπορικά διαθέσιμα drones ή αυτοσχέδια UAV που συνήθως χρησιμοποιούνται από ομάδες Κούρδων ανταρτών και λειτουργούν σε χαμηλότερα υψόμετρα που είναι δύσκολο για τους S-400 να στοχεύουν με ακρίβεια. Η ανάπτυξη των S-400 πιθανότατα συνδέεται περισσότερο με την κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων που κυμαίνονται από την αναταραχή στη Γάζα έως τις εντυνόμενες συγκρούσεις στον Κάφκασο μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας. Εν τω μεταξύ, μια άλλη φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα, η ΑΚΙΤ, τόνισε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση. Η ίδια εφημερίδα ανέφερε την προθυμία των ομάδων της Συριακής Αντιπολίτευσης που υποστηρίζονται από την Τουρκία να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις με στόχο την εκτόπιση της παρουσίας του PKK που εκτείνεται προς την Σουλεϊμανίγια και την πιθανή χρονολογική στιγμή έναρξης της τουρκικής επίθεσης μετά την επίσκεψη του Ερντογάν στο Ιράκ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.